Πρώτα βήματα. Για να αρχίσετε τη χρήση του αντιανεμικού σας αναπτήρα και να απολαμβάνετε τη βέλτιστη δυνατή απόδοση, θα δούμε μαζί τα πάντα, από τα περιεχόμενα της συσκευασίας έως σημαντικές συμβουλές ασφαλείας. Μέσα στη συσκευασία, πίσω από τον αναπτήρα για τα πτυσσόμενα μοντέλα ή στο καπάκι για τις συσκευασίες δώρου, θα βρείτε τις οδηγίες χρήσης. Είναι σημαντικό να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν τη χρήση. Ο αναπτήρας σας υποστηρίζεται από την βασίγνωστη εγγύηση ZIPO. Λειτουργεί ή τον επισκευάζουμε δωρεάν. Δύο είναι τα βασικά εξαρτήματα που απαρτίζουν τον αναπτήρα. Πρώτον, η θήκη, η οποία αποτελείται από καπάκι και βάση που συνδέονται με μεντεσέ. Κάτω από τη βάση βρίσκεται η σφραγίδα βάσης. Ένα σημαντικό εργαλείο ελέγχου ποιότητας που ταυτοποιεί τον αναπτήρα ως αυθεντικό αντιανεμικό αναπτήρα ZIPO. Δεύτερον, η εσωτερική μονάδα, η οποία περιλαμβάνει την καμινάδα που φέρει το μοτίβο PON 323 της ZIPO, το φυτίλι, τον τροχό, την τζόχα, το δοχείο καυσίμου που περιέχει τις μπάλες βαμβακιού, το ελαττήριο πέτρας με τη βίδα και την πέτρα. Όταν χρησιμοποιείται σωστά ο αντιανεμικός αναπτήρας ZIPO είναι ασφαλής και πρακτικός. Ωστόσο, για όλα τα προϊόντα αναπτήρων πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Προσοχή! Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Ο αναπτήρας δεν είναι ασφαλής για τα παιδιά. Ανάβετε τον αναπτήρα μακριά από το πρόσωπο και τα ρούχα. Όλοι οι νέοι αντιανεμικοί αναπτήρες ZIPO είναι κενοί και πρέπει να γεμίσουν πριν τη χρήση. Όταν είναι γεμάτοι, περιέχουν νέφλεκτο υγρό. Να μην εκτεθούν ποτέ σε θερμοκρασία πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου ή στον ήλιο για πολλή ώρα. Μην τους τρυπήσετε και μην τους βάλετε σε φωτιά. Βεβαιωθείτε ότι η φλόγα έσβησε μετά τη χρήση. Ο αναπτήρας δεν σβήνει αυτόματα. Κλείστε το καπάκι για να σβήσει. Το καύσιμο ερεθίζει το δέρμα. Μην γεμίζετε μέχρι πάνω. Εάν έχετε ερωτήσεις για την απόδοση του αναπτήρα σας ή χρειάζεστε βοήθεια, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ZIPO.